Γεια σας φίλοι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού. Τέλος Αυγούστου, σήμερα 28 Αυγούστου. Καλό χειμώνα να έχουμε. Για κάποιους τελείωσαν οι διακοπές. Κάποιοι θα πάνε βέβαια το Σεπτέμβρη, δεν πειράζει. Θα ξεκουραστούν για αυτοί. Οι περισσότεροι όμως θα γυρίσουμε στις εργασίες μας. Λοιπόν, το βιντεάκι το σημερινό έχει σαν θέμα να μιλήσουμε για λίγο για τα καλάμια που με ρωτάτε για το Ultra Light Short Jigging. Έχω εδώ πέρα καλάμια, τρία καλάμια συγκεκριμένα. Το ένα είναι λίγο πιο εξειδικευμένο. Λίγο να αριθμίσω τον ήχο, θέλω, γιατί χτυπάει πολύ από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, το ένα είναι λίγο πιο εξειδικευμένο. Είναι slow short. Τα άλλα καλάμια είναι από μέχρι 20 γραμμάρια, τα άλλα δύο. Περνάμε λοιπόν στην παρουσίαση κατευθείαν, για να μην καθυστερούμε. Το πρώτο καλαμάκι είναι το Triple Cross, το Slow Short Jigging, 5.30 είναι το καλάμι. Το έχω στην κατοχή μου περίπου 4 με 5 χρόνια. Θα σας πω αναλυτικά τι γίνεται με το καθένα, αφού τα δείξω πρώτα. Δεύτερο καλαμάκι, Prezio. Έτσι, Passion είναι το συγκεκριμένο, το 3.20. Και τελευταίο, το τελευταίο απόκτημα που είχα πριν κάποιο καιρό, το Crosstouch, το Mebaru, το 1.220. Ξεκινάω με το πιο εξειδικευμένο καλάμι από τα τρία που θέλω να παρουσιάσω, που είναι το Triple Cross, το Slow Short Jigging. Λοιπόν, είναι ένα καλαμάκι της σειράς Triple Cross, πολύ καλή κατασκευή, Fuji οδηγεί. Μήκος γύρω στα 2,75 αν θυμάμαι καλά, 902 σε πόδια, 902 σε πόδια. Είναι ένα καλάμι με Fuji οδηγούς, η βάση δεν είναι από κάτω, με τον μπάτ αυτό εδώ που βλέπετε. Λοιπόν, το καλαμάκι είναι φτιαγμένο για slow short jigging, δηλαδή μπορεί να δουλέψει πλανάκια αργά, slow, πλατιά πλανάκια, και να τα δουλέψει ικανοποιητικά από, εγώ θα έλεγα, περίπου, να πω, αν όχι από 6 γραμμάρια, 7, από 8 γραμμάρια σίγουρα. Εγώ το χρησιμοποίησα από 10 γραμμάρια και πάνω, συνήθως το χρησιμοποιούσα. Παίζει ρόλο το σετάρισμα, το συγκεκριμένο το είχα σετάρει με τριάρι μηχανισμό και 0,8 νήμα. Τα όρια του νήματος στο συγκεκριμένο καλάμι είναι από 0,4 μέχρι 1,2. Λέει δεν κατέβηκα πιο κάτω. Αν κατέβαινα πιο κάτω, πολύ πιθανό να είχα και αίσθηση και στα 5 και στα 6 γραμμάρια. Μια πολύ καλή αίσθηση. Αλλά το πρόβλημα σε αυτά τα καλάμια είναι ότι αν το σετάρεις πάρα πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή με ένα 0,4-0,5 νήμα, με ένα 30 πλάνο ή με έναν 25 πλάνο, λίγο στη βολή, λίγο στο τζιγκάρισμα, ζορίζεσαι, μπορεί να κοπείς εύκολα και πάει λέγοντας. Το σετάρισμα που έκανα εγώ ήταν αυτό. Με τριάρι γρήγορο μηχανάκι σεταρίστηκε. Είχα την τύχη να το ψαρέψω σε καρβούνια, να πέσω σε καρβούνια να ψαρέψω με αυτό. Ο κορμός του είναι πάρα πολύ δυνατός, παιδιά. Θα σας δείξω και το άνω στέλεχος. Είναι ένα καλάμι το οποίο μπορεί να τα αποκριθεί άνετα. Το συγκεκριμένο καλάμι η εταιρεία το δίνει για μανάλια, σαν κατηγορία καλάμιου. Το δίνει σαν ειδικότητα ψαρέματος στα μανάλια. Λοιπόν, το άνω στέλεχος του, το οποίο είναι αυτό εδώ, χαρακτηρίζεται από τους λίγους οδηγούς που έχει. Δεν έχει πολύ κοντά οδηγούς, βλέπετε. Η οδηγή του είναι μακριά σχετικά. Σε σχέση, π.χ. με ένα άλλο καλάμι, με το Passion που βλέπετε εδώ, το οποίο Passion βλέπετε ότι έχει πάρα πολύ περισσότερους οδηγούς, δηλαδή έχει και έναν ανάμεσα και δύο ανάμεσα σχεδόν. Ο λόγος είναι ότι το καλάμι κυρτώνει έτσι όπως το βλέπετε. Η μύτη του δεν κυρτώνει πάρα πολύ, έρχεται πολύ προοδευτικά. Έχει πάρα πολύ δύναμη το καλάμι σαν απόθεμα. Το πίσω μέρος είναι άκαμπτο σχεδόν, το δεύτερο στέλεχος. Και είναι ένα καλαμάκι το οποίο εκτός από το ψάρεμα που προορίζεται, εγώ το χρησιμοποίησα και με μικρά pencils και πιο μεγάλα floating walk the dogs. Walk the dog τεχνητά. Θα έλεγα ότι μέχρι τα 20 γραμμάρια μπορεί να τα δουλέψει άνετα. Μίνω τώρα και τα λοιπά δεν δούλεψα στο συγκεκριμένο καλάμι, δούλεψα κάποιες σιλικόνες
που επίσης δουλεύει καλά στα 18, 19, 20 γραμμάρια, 15 γραμμάρια, τη δουλεύει πάρα πολύ καλά και είναι ένα πάρα πολύ δυνατό καλάμι. Το bust που παίζει ρόλο και θέλω να αναφερθώ είναι αυτό εδώ. Βλέπετε εδώ, από τη λαβή δεν ξεπερνάει τον αγκώνα εξωτερικά. Το κάνει σχετικά εύκολο στο χειρισμό του. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά καλό ώστε να μπορέσεις να δώσεις και μια μάχη και να έχεις και λίγο κόντρα. Από πίσω να έχεις λίγο υποστήριξη για να μπορείς να παλέψεις το ψάρι. Περνάμε τώρα στα δύο καλάμια που είναι πάρα πολύ κοντά στην ουσία αλλά και τόσο μακριά. Και με ρωτήσατε για αυτά κυρίως στην άποψή μου. Λοιπόν, πάμε στο Passion. Το Passion είναι ένα καλάμι με αυτό εδώ το μπατ που βλέπετε. Εδώ. Αρκετά μακρύ μπατ. Βλέπετε ότι ξεπερνάει πάρα πολύ τον αγκώνα μου. Και σε σχέση με το Triple Cross έχουν διαφορά εδώ. Έχουν διαφορά αρκετή. Λοιπόν, το νήμα σε αυτό το καλάμι είναι ένα καλάμι 2,75 καταρχήν. Το νήμα είναι από 0,2 έως 1 π. Χαρακτηρίζεται, όπως είπαμε και όπως σας έδειξα, το στέλεχος από πάνω από τους πάρα πολλούς οδηγούς στο μισό περίπου του καλαμιού του άνω στελέχους, της κορυφής. Και λόγος είναι ότι βλέπετε η κύτωσή του εδώ πέρα είναι πολύ διαφορετική. Εδώ ερχόμαστε στο κομμάτι που ενώνει με το κάτω κομμάτι και εδώ πέρα έχουμε την κορυφή. Κυρτώνει πολύ περισσότερο. Είναι ένα καλάμι το οποίο προορίζεται για πλάνους μέχρι 20 γραμμάρια. Εγώ δεν το δούλεψα στα 20, το δούλεψα στα 10, από 15 μέχρι 18 γραμμάρια. 20 δεν έβαλα πάνω. Το σετάρισα με δύο νήματα, με διάρρη μηχανισμό. Το σετάρισα με 0,5, αν θυμάμαι καλά, 0,4 και 0,8. Σαφώς έχει μια πολύ καλή αίσθηση πάλι και αυτό με το χαμηλότερο νήμα στα λιγότερα γραμμάρια. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Δεν έχει όμως, θεωρώ ότι στο 18 τον πλάνο στον 20, τώρα με 0,4, 0,5 π, δεν μπορείς να ζωρίσεις πάρα πολλές καταστάσεις εκεί πέρα. Το συγκεκριμένο καλάμι το ψάρεψα αρκετά. Το ψάρεψα με επιτυχία στα πρώτα του ψαρέματα σε κάποια κουφάρια. Δεν είχα κάποιο θέμα. Τα διαχειρίστηκε πολύ άνετα, πολύ εύκολα. Μπορώ να πω ότι τα κούρασε αρκετά, αρκετά εύκολα. Βγήκαν αρκετά γρήγορα τα ψάρια. Το μόνο του μειονέκτημα ως καλάμι για εμένα είναι προσωπικά, που το κάνει και σχετικά κουραστικό για τα γραμμάρια του πάντα, είναι αυτό το μήκος της λαβής. Αυτό το μήκος της λαβής, παιδιά, εδώ πέρα, το κάνει πάρα πολύ κουραστικό. Είναι ένα καλάμι που έχει χαρακτήρα κυρίως σορ, δηλαδή φαίνεται το καλάμι ότι είναι φτιαγμένο με χαρακτήρα σορ, και θα το ήθελα να έχει λίγο πιο κοντή λαβή. Εάν είχε λίγο πιο κοντή λαβή, από πίσω λίγο το πάταν ήταν πιο κοντό και ήταν μέσα από τον αγκώνα, δηλαδή να σου έρχεται εδώ, να σου έρχεται εδώ μέσα. Πιστεύω ότι για τα γραμμάρια του, επειδή είναι ένα καλάμι το οποίο παραπέμπει και σε HRF και τα λοιπά, θεωρώ ότι θα ήταν ένα πολύ καλύτερο καλάμι και στα γραμμάρια του και πιο ελαφρύ και πολλά. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα καλό καλάμι. Δηλαδή για τα πλανάκια που θέλει να δουλέψει και τα λοιπά, είναι ένα καλό καλάμι. Ξεκινάει να δουλεύει για μένα, ναι, με αυτά που το δοκίμασα και να ακούει, από τα 6 γραμμάρια περίπου. Και όπως είπα, μέχρι 18 το πήγα. Έτσι. Τελευταίο καλάμι της σειράς που με ρωτήσατε πάρα πάρα πολύ την άποψή μου είναι το Crosstouch. Το οποίο και αυτό μπήκε με ένα διάρρη μηχανάκι πάνω γρήγορο. Όλα σταριστήκανε με γρήγορα μηχανάκια, για να λέμε και κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έχει 0,4 με 1,2 π, το ίδιο δηλαδή με το Passion. Είναι 1,220 γραμμάρια και το μήκος του είναι και αυτό στα 9,02 πόδια, δηλαδή 75 πόδια περίπου. Όλα τα καλάμια είναι ίδια σε μήκος. Τα πάρα πολύ θετικά του. Αυτό καταρχήν είναι ένα καλάμι με χαρακτήρα, με μπάρου, δηλαδή είναι ένα λίγο πιο σκληρό jigging καλάμι. Όλα τα καλάμια είναι regular fast, regular ή medium σαν δράση. Το συγκεκριμένο το δίνουν για μικρό jigging ή ultra light short jigging,
ο κατασκευαστής, και για floating rigs, δηλαδή για να πετάξεις κάποια μπουμπάρδα ελαφριά, για να πετάξεις γενικότερα κάποια rigs, ακόμα και βυθού rigs, δηλαδή ας πούμε κάποιο Texas rig, κάποιο Carolina rig, ή ας πούμε μπορεί να θέλεις να δουλέψεις με κάποιο drop shot. Εγώ το δούλεψα πολύ με drop shot, ήταν πολύ καλό, με σιλικονάκι, με σύρσιμο στο βυθό, ήταν πολύ πολύ καλό στο να διαβάζει το βυθό. Έχει μια αρκετά γρήγορη κορυφή για να μπορεί να καρφώσει, γιατί ο χαρακτήρας, όπως είπαμε, είναι με μπαρού στο συγκεκριμένο καλάμι. Και παραπέμπει πάρα πολύ σε ένα καλάμι HRF, με το οποίο θα ψαρέψουμε, ας πούμε, σιλικονάκια και όχι τόσο πολύ jigging. Το πολύ θετικό του ήταν ένα πολύ ξεκούραστο καλάμι. Έχει μια λαβή, είναι η κοντύτερη από τις τρεις, είναι πολύ πιο κάτω από το εσωτερικό. Εδώ πέρα, αν το βάλουμε σε σύγκριση, εδώ, έτσι με τον αγκώνα το δικό μου. Και εγώ έχω και μπροστινή λαβή, έτσι, σας έχω δείξει ότι η λαβή μου είναι αυτή. Τώρα, αν εσύ ψαρεύεις εδώ, εννοείται ότι η απόσταση αυτή μεγαλώνει. Εδώ πέρα. Είναι ένα πάρα πολύ ξεκούραστο καλάμι. Το συγκεκριμένο καλάμι μου έδωσε και λαβράκια. Το ψάρεψα με επιτυχία και σε λαβράκια και σε κάποια άλλα είδη, και πιο light και διαφορετικά, και σε κοκάλια και σε σαφρίδια. Το δοκίμασα και με άλλους τρόπους. Το δοκίμασα και με βιοδιασπόμενα. Το δοκίμασα. Έφαγε γενικά αρκετό ψάρεμα. Έφαγε περισσότερο ψάρεμα από το Passion. Γιατί, όπως σας είπα, στο Passion, αν και τα δοκίμασα πάλι και αυτά, σας είπα ότι ήταν κουραστικό λόγω της λαβής. Δηλαδή, η λαβή σε δυσκολεύει σημαντικά. Τώρα θα μου πει κάποιος, δεν μας ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει εμένα η λαβή. Ναι, οκ, εντάξει, εμένα με ενδιαφέρει η λαβή συγκεκριμένη. Θέλω να είναι το καλάμι όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστο. Βοηθάει και λίγο στο δούλεμά του κτλ. Δεν χτυπάει πίσω, ειδικά αν φοράς μπουφάν, αν έχεις κάποιο και σου βρίσκει συνέχεια στο πλάι, σε ξύνει, δεν είναι βολικό πολύ. Τα καλαμάκια ήταν αυτά, και αυτό το σετάρισα πάλι με νηματάκι, όπως σας είπα, 04-05. Δεν ανέβηκα παραπάνω όμως. Με 04-05 ψάρεψα. Και τα ψάρια και ειδικά τα λαβράκια που βγήκαν ήταν και σε δύσκολα σημεία και κατηγορία, ας πούμε, 1,5 κιλού, 1,300, 1,600, τέτοια ψάρια. Θεωρώ ότι είναι από τα τρία καλάμια, είναι ένα πιο καλό, έτσι, πολυεργαλείο. Δούλεψα και pencils. Για όσους ενδιαφέρεστε να δουλέψετε πενσιλάκια τύπου Savage Gear, τύπου Gravity δηλαδή, να δουλέψετε κάποια ελαφριά Gok the Dog τεχνητά, κάποια Realis, τα δουλεύει όλα, παιδιά, αυτά μια χαρά. Είναι ένα αρκετά καλό καλάμι. Δεν θα ακούσετε, βέβαια, το 1,2 που λέει, που αναγράφει το καλάμι, σε καμία περίπτωση. Πιστεύω ότι πάνω από 3-4 γραμμάρια ξεκινάει και ακούει και σε πληροκεφαλές κτλ. Ναι, το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα άλλα. Έτσι, σας είπα ότι όσο κατεβαίνουμε σε. Έχουμε για τηλέφωνο. Λοιπόν, όσο κατεβαίνουμε σε διατομές και τα λοιπά, έχουμε καλύτερη αίσθηση. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή. Σας είπαμε τι τα ψάρεψα και τι ψαρεύει το κάθε καλάμι γενικά σαν κατηγορία τεχνητών. Θεωρώ ότι κάθε καλάμι, βέβαια, έχει το δικό του χαρακτήρα, φτιαγμένο για διαφορετικά πράγματα. Ξεκινάμε από το source logo, ας πούμε, το triple gross, πάμε σε ένα κλασικό καλάμι για τζιγκάκια, το οποίο σας είπα θα ήθελα τη λαβή του λίγο πιο κοντή για να είναι πιο ξεκούραστο, και πάμε σε ένα λίγο πιο all around καλάμι. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, δεν τη λέω τακτικά, αλλά γενικότερα δούλεψα πάρα πάρα πολλά πράγματα με το συγκεκριμένο, με το cross touch, και μου έκανε τα χατήρια. Δεν το θεωρώ all around καλάμι, έτσι. Είναι ένα καλάμι το οποίο θα το πάρεις να δουλεύεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τζιγκάκια, κάποια πενσιλάκια κτλ. Καλά ως εκεί, βέβαια, αν βρεθείς στην ανάγκη, θα δουλέψεις, εννοείται, και κάποιο μήνου με στα γραμμάρια του ή στα χαμηλά του γραμμάρια, παράδειγμα. Θα δουλέψεις και τη μολυβοκεφαλή σου, γιατί οι μολυβοκεφαλές γενικότερα, κάτι το οποίο δεν το λέμε πολύ τακτικά, αλλά οι μολυβοκεφαλές γενικότερα παραμπέμπουν στους πλάνους. Έτσι. Δουλεύουν και αυτές με τζιγκάρισμα κατά βάση. Πολλοί τις παίρνουν και τις τραβάνε, ας πούμε, σαν. Έχει και να κάνει και με τη φύση, βέβαια, της μολυβοκεφαλής, με ντάρτμ και τα λοιπά. Αν είναι, ας πούμε, στρογγυλή μπάλα, αν είναι το οτιδήποτε, το σχήμα της παίζει ρόλο. Αλλά κατά βάση οι μολυβοκεφαλές, ο τρόπος τουλάχιστον που τους δουλεύω εγώ, ακόμα και σε ριχά νερά, σε ένα μέτρο νερό,
Είναι με τζιγκαρίσματα, δηλαδή με πάνω κάτω. Συνήθως. Οπότε έχετε στο νου σας αυτή που με ρωτήσατε για τα συγκεκριμένα, ότι αυτό είναι το δούλεμά τους. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω με την εμπειρία μου, και φυσικά αυτά που λέω πάντα είναι η άποψή μου από την πλευρά του ερασιτέχνη, από την πλευρά του χρήστη. Δεν έχω κάποια δεδομένα τεχνικά να σας πω, ή επιστημονικά δεδομένα που έχουν βαθύνει άλλοι. Είναι καθαρά η άποψή μου, η δική μου άποψη ως χρήστης, από αυτά που δούλεψα και από αυτά που μπορώ να πω εγώ ότι μου έκανε τα κέφια ή όχι. Κάποιος άλλος μπορεί να πει κάτι διαφορετικό, ok, δεκτό, μπορεί να το εξετάρει και πιο ψηλά, κάπως διαφορετικά το κάθε καλάμι, και αυτό ισχύει για όλα τα καλάμια και ισχύει για τα πάντα, για αυτά που λέω. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε αν θέλετε μία εγγραφή στο κανάλι και ένα like, και εδώ θα είμαστε, καλό χειμώνα να έχουμε, θα τα λέμε θεωρώ πιο συχνά. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.